Hello guys, Car Freaks εδώ, do it yourself και Polo Project, ηχοσύστημα. Και από ό,τι βλέπετε έχω μπροστά μου όλα τα πράγματα για να ξεκινήσουμε το part 2. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε λίγο νταμπαντούμπα. Λίγο νταμπαντούμπα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε δύο πραγματάκια που μας είπατε για το Part 1 στα σχόλιά σας. Το πρώτο έχει να κάνει με το καλώδιο ρεύματος. Σε κάποιους δεν άρεσε η μεριά από την οποία περάσαμε το καλώδιο ρεύματος. Σας είπαμε και στο Part 1 ότι στο δικό σας αυτοκίνητο βρείτε τις τάπες που βρίσκονται στον τοίχο και περάστε από εκεί το καλώδιο. Εμείς δεν μπορούσαμε να βρούμε κάποια τάπα που να μας βολεύει και το περάσαμε από εκεί που το περάσαμε. Είμαστε σίγουροι πως δεν περνάνε νερά από εκείνο το σημείο και πως δεν θα έχουμε πρόβλημα. Κάποιοι δεν συμφωνείτε με αυτό, δεν πειράζει, εμείς από εκεί το περάσαμε, εσείς βρείτε την τάπα και περάστε από τη σωστή πλευρά. Το δεύτερο πράγμα που μας είπατε έχει να κάνει με το καλωδιάκι του remote, το καλώδιο που βρίσκεται πάνω στα αρσεά, το οποίο δεν σας δείξαμε που μπαίνει και υπήρχε κάποιος λόγος γι' αυτό. Ο λόγος ήταν ότι το στερεοφωνικό που είχαμε δεν είχε καλωδιάκι remote. Κάποιοι μας είπατε επίσης ότι το στερεοφωνικό δεν κάνει για αυτή τη δουλειά που θέλουμε. Συμφωνούμε μαζί σας, γι' αυτό και σήμερα θα το αλλάξουμε και θα σας δείξουμε πού μπαίνει και το remote. Οπότε πάμε, πρώτη δουλειά που θα κάνουμε, να αλλάξουμε την πηγή και να σας δείξουμε και πού μπαίνει το καλωδιάκι του remote. Λοιπόν, αυτή είναι η καινούργια μας πηγή, λοιπόν, όχι ακριβώς καινούργια, μεταχειρισμένη. Την είχαμε στο Ιμπιζάκι που τόσο ρωτάτε που έχει πάει το Ιμπιζάκι, θα μάθετε σύντομα. Τη βγάλαμε λοιπόν από το Ιμπιζάκι και πάει στο Πόλο και εδώ είναι η φύσα και όπως θα δείτε υπάρχει το μπλε καλωδιάκι το οποίο γράφει και όλο στο ταμπελάκι του remote. Συνήθως έχουν σύνδεση έτοιμη για να το φυσώσετε, οπότε θα ανοίξουμε το φυσάκι του, θα βάλουμε ανάμεσα το καλωδιάκι. Δεν είναι μια απλή σύνδεση. Okay. Την οποία δεν κάνω και τόσο καλά από ό,τι φαίνεται. Μπουμ. Έγινε λοιπόν η σύνδεση, οπότε βάζουμε το φυσάκι μας εδώ. Να προσέχεις που το βάζεις. Πάντα προσέχω που το βάζω, είναι νόμος αυτό. Την κυρέα μας και τα αρσεά. Εντάξει, δεν το βλέπετε σε αυτό που κάνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πειράζει, το είδατε στο προηγούμενο, δεν αλλάζει κάτι. Φανταστείτε το. Ναι, δεν αλλάζει κάτι, είναι η ίδια διαδικασία, παιδιά. Από ό,τι βλέπουμε η καινούργια μας πηγή εντός εισαγωγικών λειτουργεί, οπότε θα βάλουμε και το πλαισιάκι και έτοιμη από μπροστά Cut! Και πάμε στο δεύτερο βήμα που είναι να βγάλουμε τα παλιά σάπια εκεί από την εταζέρα, αυτά εδώ με τα σειρματάκια, αν τα θυμάστε που ήταν πιασμένα. Είχαμε πει θα τα κερδίσει ένας τυχερός αυτά, γι' αυτό θα τους φερθούμε με ευλάβεια. Από ό,τι βλέπουμε εδώ είναι οι τρυπούλες οι παλιές, τα καινούργια μας στοιχιάκια είναι εδώ. Από ό,τι θα δείτε κι εσείς δεν παίζει να μπουν, οπότε πρέπει να ανοίξουμε καινούργιες τρύπες για τα ηχεία μας. Και αυτό θα γίνει με τον εξής τρόπο. Θα βάλουμε την εταζέρα μας κάτω, θα πάρουμε τα πλαισιάκια των ηχείων και θα φανταστούμε περίπου πως θα είναι τα ηχεία όταν θα μπουν. Κάπως έτσι θα είναι, μια χαρά, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο, πάμε να φύγουμε. Όχι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις τρύπες για τα καινούργια μας ηχεία. Και εδώ θα πούμε το εξής, αν πάρετε καινούργια ηχεία συνήθως μέσα στο κουτί υπάρχει ένα πατρόν, ένα κομμάτι το οποίο σας δείχνει σε τι μέγεθος ακριβώς πρέπει να κόψετε την τρύπα. Εμείς δεν το έχουμε αυτό το κομμάτι, υπάρχει περίπτωση και τα καπάκια των ηχείων να σας δίνουν το περιθώριο να μαρκάρετε και να κόψετε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά τα δύο, πέσαμε στη δυσκολότερη περίπτωση, οπότε θα αναγκαστούμε να κάνουμε μια πατέντα η οποία ευελπιστούμε να πετύχει και αν σας χρειαστεί κάνετε κι εσείς, θα δείξει. Δείτε τι τώρα προς το παρόν τι βλέπουμε. Θα πάρουμε ένα χαρτονάκι, θα βάλουμε το ηχείο μας ανάποδα και με ένα μαρκαδοράκι θα μαρκάρουμε από τη μέσα του πλευρά τα σημεία στα οποία περνάει η διαδρομή. Βλέπουμε. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τις τελείες. Θα τις ενώσω, θα υπολογίσω να πάει λίγο πιο μέσα από το μαρκάρισμα. Τώρα στο περίπου είναι αυτό, θα καταλάβετε γιατί το κάνουμε. Εδώ βλέπουμε την παιδική εκπομπή που ζωγραφίζουμε. Και τώρα αυτό θα το κόψουμε. Οπότε βλέπουμε ότι η τρυπούλα που έχουμε φτιάξει εδώ πέρα στο σχεδιάγραμμά μας είναι ίδια ακριβώς με το άνοιγμα που πρέπει να έχει για να βιδώσει το ηχείο μας. Έχουμε ένα πατρόν δηλαδή τέλειο. Οπότε πάμε τώρα εδώ στην καζέρα μας. Το φέρνουμε εκεί που θέλουμε. Και απλά το μαρκάρουμε. Και όπως θα δείτε εδώ έχουμε κάνει τα σχεδιάκια μας που πρέπει να κοπεί η εταζέρα. Φαίνεται, αν είναι με μαύρο δεν φαίνεται καθαρά, αλλά φαίνεται. Και τώρα, ανάλογα από τι υλικό είναι η εταζέρα σας, θα χρειαστείτε το ανάλογο εργαλείο για να την κόψετε. Μπορεί αυτό να είναι μια σέγα, μπορεί να είναι ένα ντρέμπελ, τροχός, πέστε το όπως θέλετε. Εμάς εδώ πέρα είναι αρκετά μαλακό το υλικό που έχει η εταζέρα, έχει και κάποια ενίσχυση από κάτω, πρόσθετη. Οπότε θα προσπαθήσουμε με ένα ψαλιδάκι λίγο να το καμουφλάρουμε αυτό, αν και δεν νομίζω ότι θα το καταφέρουμε. Επιστρέψαμε και βρήκαμε το κατάλληλο εργαλείο για να κόψουμε τα ζέρα. Είναι το Shogun Samurai κεραμικό μαχαίρι μου, το οποίο τα σπάει έτσι, κόβει, έχω κόψει χέρια εγώ με αυτό. Λοιπόν, αυτό ναι θα μπορούσε να, ο Μαλλιάτης έχει κόψει χέρι μαλάκα με ένα τέτοιο έτσι. Θέλει προσοχή. Πραγματικά αυτά τα κεραμικά τα μαχαίρια φίλε σκοτώνουν όμως έτσι. Είναι πραγματικά σαμουράι. Να πω κάτι. Φαίνεται εύκολο αυτό που κάνω. Πραγματικά δεν είναι τόσο εύκολο, απλά το μαχαίρι κόβει υπερβολικά πολύ έτσι να ξέρετε. Αφού κάναμε τις τρύπες στην ταζέρα μας, θα τη βάλουμε στη θέση της ώστε να υπάρχει το απαραίτητο κοινό από κάτω. Ανάποδα την έβαλα έτσι. Και παίρνουμε το χιάκι μας, βάζουμε στη θέση του, παίρνουμε το καπάκι του, βάζουμε στη θέση του. Σίγουρα τα ηχεία που θα πάρετε μέσα θα έχουν και τις βιδούλες και κάποια λαμάκια τα οποία μπαίνουν από κάτω που βγαίνει η βιδούλα για να σφίξουν καλύτερα τα ηχεία μας. Ο σωστός ο μάστορας, περίμενε βέβαια. Ο σωστός ο μάστορας σου δίνει ξεροκοβδία. Έχω δώσει ξεροκοβδία από πριν, εγώ είμαι έτοιμος. Το έχω τεστάρει. Δεν τα σφίγγουμε πολύ μέχρι να μπουν όλες οι βίδες. Και έτσι τόσο απλά μπήκε το πρώτο μας ηχείο. Και πάμε στο επόμενο step, το οποίο είναι να στηρίξουμε τον ενισχυτή πάνω στο κάθισμα. Go! Από ό,τι βλέπετε έχουμε βγάλει το κάθισμα για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη στο να βιδώσουμε πάνω τον ενισχυτή. Έχουμε υπολογίσει περίπου τη θέση που θέλουμε να τον βάλουμε, είναι αριστερά. Οπότε θα ξαπλώσουμε το κάθισμα κάτω, δεν μας νοιάζει προσωπικά αν θα λερωθεί, γιατί θα το καθαρίσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα βάλουμε τον ενισχυτή μας στο σημείο που θέλουμε και εδώ να πω το εξής, ότι σε πάρα πολλά αυτοκίνητα το πίσω μέρος εδώ του καθίσματος, το οποίο είναι το πιο κατάλληλο, ας πούμε, για να στηρίξετε τον ενισχυτή σας, είναι υφασμάτινο, αποσυμπιεσμένο χαρτόνι και δεν βιδώνει πάνω οι ενισχυτές. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία, ο οποίος ξέρει πώς να ψάξει και να βρει τα νεύρα που είναι πίσω από το συμπιεσμένο χαρτί του καθίσματος και να βιδώσει εκεί τον ενισχυτή. Αν είστε σε αυτή τη φάση που είμαστε κι εμείς εδώ, που είναι μέταλλο πίσω ή ξύλινο, βιδώνεται πιο εύκολα, αλλά έχετε υπόψη ότι συνήθως τα πίσω μέρος των καθισμάτων είναι ατσάλινο, οπότε και είναι λίγο δύσκολο να το τρυπήσετε. Εμείς θα παίξουμε εδώ τον ενισχυτή μας. Ναι, έχουμε υπολογίσει που θέλουμε να μπει. Θέλει καλό μέτρημα, σωστό, να μην έχετε προβλήματα. Οπότε είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον ενισχυτή μας, επειδή πρέπει να περάσουν οι βίδες από τις τρυπούλες που έχει εδώ ο ενισχυτής συγκεκριμένος και δεν μπορούμε. Έχουμε πάρει εδώ ένα πενσάκι να την κρατάμε στη σωστή θέση. Πάντα. Τόσο εύκολα μπήκε η πρώτη βεδούλα. Προσοχή, όπως είπαμε και πριν, δεν τις σφίγγουμε τις βίδες ακόμη, απλά τις βάζουμε στη θέση τους. Μπήκε και η δεύτερη. Και πάμε στην τρίτη. Και από ό,τι βλέπουμε, ο ενισχυτής μας είναι εδώ έτοιμος. Πάμε στο επόμενο βήμα. Αφού έχουμε στηρίξει τα ηχεία μας και τον ενισχυτή μας, το μόνο που μένει για να αρχίσουμε τις συνδέσεις είναι η γύρωση του ενισχυτή. Συνήθως τη γύρωση την παίρνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στον ενισχυτή, και στο 90% των περιπτώσεων, αν σηκώσετε το κάθισμα, θα βρείτε ή τις βίδες τις οποίες είναι βιδωμένες οι βάσεις από τις ζώνες, ή κάποια άλλη κενή θέση που μπορεί να υπάρχει για να βιδωθεί μια βιδούλα, που θα σας δώσει τη γύρωση με το σασί. Εμείς έχουμε βρει αυτή εδώ την τρυπούλα, αν μπορεί η κάμερα να ζουμάρει λίγο, εδώ. Μια 13άρα βιδούλα, ένα παξιμάδι, χωρίς παξιμάδι, μια βιδούλα. Παξιμάδι που δεν είναι. Παξιμάδι, βλέπετε πόσο εύκολα θα βιδώσει. Έχουμε τον ακροδέκτη για να συνδέσουμε το καλωδιάκι μας. Το μόνο που μένει να κάνουμε για να γίνει σωστή επαφή θα είναι να τρίψουμε λίγο στο σημείο που θα πατήσει ο ακροδέκτης το χρώμα του αυτοκίνητου, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα κάνει καλή γύρωση. Βέβαια η βίδα πατάει μέσα στο σασί και δεν υπάρχει χρώμα εκεί, αλλά για να είμαστε πιο σίγουροι ακόμα, καλό θα ήταν να τρίψουμε λίγο το χρώμα. Από ό,τι βλέπετε, με λίγο τριψηματάκι εκτέθηκε το μέταλλο από μέσα και είμαστε σίγουροι ότι η γύρωσή μας θα γίνει σωστά. Πάμε λοιπόν να βάλουμε τον ακροδέκτη στο καλωδιάκι μας και να έρθουμε να βιδώσουμε τη βίδα. Για τη γύρωσή μας έχουμε διαλέξει διαφορετικό χρώμα καλώδιο από το ρεύμα, για να μην γίνει κάποιο μπέρδεμα, και θα ξεγυμνώσουμε το καλώδιο. Να. Έτοιμος ο ακροδέκτης μας, η βιδούλα περνάει μια χαρά και πάμε να το βιδώσουμε, να το λιούπ. Η γύρωσή μας έχει μπει, αφήνουμε περίσσευμα το καλώδιο, δεν το κόβουμε, να δούμε πόσο θα χρειαστεί όπως και με τα υπόλοιπα καλώδια. Πάμε να βάλουμε πίσω το κάθισμα στη θέση του και να αρχίσουμε τις συνδέσεις. Έχοντας τον ενισχυτή μας έτοιμο βιδωμένο, τα καλωδιάκια μας είναι όλα εδώ, πρέπει απλά να τα κόψουμε στο σωστό μέγεθος και να τα συνδέσουμε. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό που είναι, εδώ είναι η συνδέση των ηχείων, ξέχασα να πω. Συμπλήν, φαίνεται, 4 κανάλια. Θα δείτε πως θα συνδέσουμε εμείς τα δικά μας τα ηχεία και το sub μετά. Πάμε να συνδέσουμε πρώτα ρεύμα, εντουλή, γείωση, εντουλή και ρεύμα. Θα ξεκινήσουμε αυτό που είναι πιο κοντά προς τα εδώ, το οποίο είναι η γείωση. Θα υπολογίσουμε να μείνει λίγο καλωδιάκι. Καλύτερα να μας περισσέψει παρά να είναι τεντωμένα. Οκ, οπότε κόβουμε. Θα το ξεγυμνώσουμε για άλλη μια φορά, ακατάλληλο για ανηλίκους. Και τώρα σε αυτή τη φάση κανονικά πρέπει να έχει τα ακροδέκτες, είναι το πιο ασφαλές και σίγουρο. Από εκεί και πέρα οι βιδούλες του ενισχυτή έχουν ήδη τα πλακάκια τους για να μπουν τα καλώδια έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς ακροδέκτες. Τώρα σαν έχετε ακροδέκτες, καλό θα κάνετε, κακό δεν θα κάνετε. Αν δεν έχετε, θα ανοίξετε το καλωδιάκι σας στα δύο. Ελπίζω να το πιάνει η κάμερα. Θα το βάλετε εδώ, φαίνεται. Εκεί. Και σφίγγουμε. Η γείωσή μας λοιπόν έχει μπει ήδη και πάμε για το ρεύμα. Πάλι θα υπολογίσουμε να περισσέψει αρκετό καλώδιο, δεν μας πειράζει να περισσέψει, θα το συγκεντρώσουμε μετά από κάτω και κόβουμε. Και το ρεύμα μας έχει μπει από ό,τι βλέπουμε και πάμε στο τελευταίο, τα οποία είναι τα RCA μας και η εντολή. Θα πάρουμε το βιτάκι μας εδώ για την εντολή. Έτοιμη και η εντολή και έμειναν τα RCA μας, τα οποία θα συνδέσουμε τώρα. Και ο ενισχυτής μας είναι συνδεμένος από θέμα ρεύματος και γείωσης. Σε αυτό το σημείο μπορούμε, αν θέλουμε, να ανοίξουμε το διακόπτη και λογικά θα ανάψουν τα λαμπάκια του ενισχυτή και θα λειτουργεί χωρίς να είναι συνδεμένα τα ηχεία. Και ναι, αν έρθει η κάμερα από εδώ, δεν χρειάζεται να έρθει, θα το δείτε μετά. Το λαμπάκι είναι αναμένο του ενισχυτή, που σημαίνει ότι όλα έχουν συνδεθεί σωστά και έρχεται ρεύμα και η εντολή τώρα για το στερεοφωνικό, γιατί μόλις ανοίξαμε το στερεοφωνικό, τότε άνοιξε και ο ενισχυτής. Πάμε λοιπόν στο επόμενο βήμα, που είναι να συνδέσουμε τα ηχεία μας και το sub και να αρχίσουμε να ακούμε λίγο μουσική επιτέλους. Έμεινε λοιπόν να συνδέσουμε τα ηχεία μας στον ενισχυτή και το sub στον ενισχυτή. Έχουμε εδώ τα καλωδιάκια μας που είναι για τα ηχεία. Θα τα ανοίξω και έχετε υπόψη σας ότι για το sub χρειάζεται ένα πιο χοντρό καλώδιο. Θα τα βρείτε σε καταστήματα με πράγματα για ηχοσυστήματα. Πώς τα λένε αυτά τα καταστήματα? Ηχού. Όχι, λαϊκή αγορά. Λαϊκή αγορά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κανένα ιδιαίτερο τρόπο να σας δείξουμε πώς συνδέονται τα ηχεία. Όχι, πρέπει να το... Οι ακροδέκτες είναι ένας μικρός, ένας μεγάλος, το ίδιο και στα ηχεία. Έχουμε συνδέσει τα καλωδιάκια μας στα ηχεία. εδώ είναι οι άκρες τους. Θα τα περάσουμε μέσα από την ταπιτσαρία σε κρυφό σημείο για να φτάσουν μέχρι τον ενισχυτή. Τώρα στο κάθε αυτοκίνητο θα βρείτε εσείς τη διαδρομή που χρειάζεται να περάσετε για να μην φαίνονται τα καλώδια. Και επίσης καλό θα ήταν, εμείς δεν το κάνουμε αυτή τη στιγμή γιατί δεν μας χρειάζεται, αν θέλετε εδώ σε αυτό το σημείο να παραμβάλλετε ένα φύς ώστε να μπορείτε να το βγάζετε και να βγάζετε την ραζέρα από το αυτοκίνητο αν χρειάζεστε, χωρίς να χρειάζεται να ξεσυμβαίνετε τα ηχεία. Κοινό, το κάνουμε συνήθως, εμάς δεν μας χρειάζεται γιατί δεν πρόκειται να βγει ποτέ η ραζέρα από εκεί πέρα. Έχουν μείνει λοιπόν μόνο να συνδέσουμε τα ηχεάκια μας και θα είμαστε έτοιμοι μετά να ρυθμίσουμε. Οπότε, εδώ θέλω να δείτε λίγο τα κανάλια. Αν μπορεί να ζουμάρει η κάμερα, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά. Θέλω να δείτε λίγο τα κανάλια. Έχουμε 1, 2 και 3, 4. Αυτά λειτουργούν ανά 2 τα κανάλια. Ένα ζευγάρι είναι αυτά και ένα ζευγάρι είναι αυτά δηλαδή. Εμείς, ο ενισχυτής μας, ανά ζευγάρι καναλιών έχει τις ρυθμίσεις του High PF, Low PF και Flat. Τι σημαίνει αυτό? Στο High PF περνάνε μόνο υψηλές συχνότητες, καθαρή φωνή στα ηχεία μας. Στο Flat περνάνε όλες τις συχνότητες, μπάσα και φωνές τα πάντα. Στο Low PF περνάνε μόνο τα χαμηλά, τα μπάσα δηλαδή. Οπότε στο ένα ζευγάρι καναλιών είπα Low PF και High PF. Ναι, μάλλον το F είναι άκυρο στο τέλος. Δεν είναι filter, είναι low P και high P. Οπότε στα δύο κανάλια 1 και 2 θα συνδέσουμε τα ηχεία μας και στο 3-4 θα γεφυρώσουμε το sub και θα το παίξουμε γεφυρωμένο σε δύο κανάλια. Okay. Οπότε πάμε να συνδέσουμε τα ηχεάκια μας. Προσοχή στο συν και το πλην. Ναι. Παρά λίγο να τα συνδέσω ανάποδα εγώ. Κάναμε focus, τα καταφέραμε. Ωραία, πάει το ένα ηχείο. Ωραία, πάει και το δεύτερο ηχείο. Και πάμε στο τελευταίο μας καλωδιάκι, το οποίο είναι του sub. Δεν έχουμε βάλει το sub ακόμα μέσα βέβαια, αλλά θα το βάλουμε και σε αυτή την περίπτωση θα γίνει η σύνδεση ως εξής. Στο ένα κανάλι θα βάλουμε το πλην, και στο άλλο κανάλι θα βάλουμε το συν. Θα σφίξουμε και τις δύο βιδούλες που περισσεύουν. Και τώρα, αν όλα είναι καλά, θα πρέπει να ανοίξουμε το στερεοφωνικό μας και να έρχεται εντολή ήχου στα ηχεία μας και στο sub. Δεν σημαίνει ότι θα παίζουν σωστά, πρέπει να ρυθμιστούν, αλλά τουλάχιστον να έρχεται εντολή και να ακούγονται. Πάμε να βάλουμε το sub μέσα, να το συνδέσουμε και να ανοίξουμε το στερεοφωνικό να δούμε αν τα κάναμε όλα σωστά ή κάτι δεν παίζει. Λοιπόν guys, όλα έχουν συνδεθεί, τα ηχεία μας δουλεύουν, το sub μας δουλεύει, μένει μόνο η τελική ρύθμιση να γίνει. Οπότε θα μαζέψουμε εδώ τις καλωδιώσεις, βάλαμε και εδώ ένα προστατευτικό να σε κρατάει τα καλώδια συγκεντρωμένα και να είναι λίγο πιο σουλουπωμένο, και θα μαζέψουμε λίγο τα καλώδια μας, θα κουμπώσουμε τα καθίσματα κανονικά, μένει να κάνουμε μια τελική ρύθμιση, θα σας δώσουμε και κάποιες συμβουλές στο πώς να το κάνετε αυτό. Και επιστρέφουμε για να ακούσετε όσο μπορείτε μέσα από την κάμερα τι κάναμε στο Polo Project με το ηχοσύστημά μας. Λοιπόν guys, όλα είναι έτοιμα, έχουμε ρυθμίσει κιόλας. Τώρα, όσον αφορά τις ρυθμίσεις, αυτό που θα σας συμβουλεύαμε εμείς να κάνετε, αν και αυτή είναι η δουλειά ενός επαγγελματέα και πρέπει να έχετε κάποιες γνώσεις πάνω στα ηχοσυστήματα, αλλά το πιο απλό που μπορούμε να σας πούμε είναι αυτό που κάνουμε κι εμείς. Μηδενίστε την πηγή, βάλτε τα όλα flat, μπάσα, μεσαία, πρίμα, όλα στα flat, στο 0, και φέρτε την πηγή σας στην ένταση, αν το top είναι 60 ας πούμε, που είναι αυτής της πηγής. Μην πάτε πάνω από 50, γιατί όλες οι πηγές από ένα σημείο και μετά παραμορφώνουν τον ήχο. Εμείς βάλαμε σαν βάση το 50 και στο 50 ρυθμίσαμε, βάλουμε την πηγή μας στο 50 και από τον ενισχυτή μας σηκώνουμε την ένταση σιγά σιγά, έτσι ώστε τα ηχεία να μην παραμορφώνουν, να έχουν σωστό ήχο, ρυθμίζετε τις μεσαίες, ρυθμίζετε τις ψηλές, θέλει κάποιες γνώσεις αυτό. Αν μπορείτε κάντε το, αν δεν μπορείτε συνθέστε τα όλα και πηγαίνετε σε κάποιον που γνωρίζει, κάποιον επαγγελματία να το κάνει για σας. Είμαστε όλα συνδεμένα, όλα δουλεύουν, το πουλάκι μας πλέον έχει έναν αξιοπρεπή ήχο. Το πουλάκι μας πλέον έχει έναν αξιοπρεπή ήχο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα ακούσετε από την κάμερα, εγώ θα το δυναμώσω λίγο να τα ακούσετε. Έχουμε ένα αρκετά καλό ήχο, το σαμπάκι μας κάτι που δεν είπαμε είναι ότι είναι 300W, η αλήθεια είναι ότι δεν περιμέναμε να παίζει τόσο καλά όσο παίζει, παίζει πάρα πολύ καλά όμως. Και αφού φτάσαμε στο τέλος αυτού του project, να πούμε πάλι ένα ευχαριστώ στο φίλο μας τον Αριστείδη από την Πάτρα που μας έστειλε τον ενισχυτή και το sub. Να πούμε ένα ευχαριστώ στο Ιμπιζάκι που μας δώρισε την πηγή και τα πίσω ηχεία που βάλαμε. Να πούμε ένα ευχαριστώ στο Λάμπουρη για την υπομονή του και την επιμονή του να βρίσκεται εδώ και να τραβάει όλο αυτό το project. Project Polo ηχοσύστημα τέλος, όλα πήγαν καλά. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας, ευχαριστούμε για τις συμβουλές σας. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, περιμένουμε αν κάτι δεν σας άρεσε ή ό,τι σας άρεσε τέλος πάντων. Στα σχόλια ξέρετε πως πάει η υπόθεση. Like, share αν γουστάρετε πολύ. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe. Περιμένουμε να σας δούμε και στο Facebook. Μην ξεχνάτε και follow στο Instagram. Car Freaks Gr. Bye bye. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.